προκαλεί το ενδιαφέρον εταιριών τρίτων χωρών η δυνατότητα που παρέχει η δημοκρατία να μεταφέρουν ή να δημιουργήσουν την έδρα τους στην Κύπρο. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες. Έχουμε πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν αποταθεί κοντά μας με ερωτήματα. Από αυτές τις εταιρείες έχουμε 6 οι οποίες έχουν αιτηθεί, 3 έχουν ήδη εγκριθεί από εμάς και προχωρούν. Το στοιχείο που ξεκλείδωσε το ενδιαφέρον των ξένων εταιριών είναι η δυνατότητα που τους παρέχεται από τον Οκτώβριο του 2020 στο πλαίσιο του σχεδίου ταχείας δραστηριοποίησης να λάβουν άδειες διαμονής και εργασίας για αριθμό υπαλλήλων τους με δεξιότητες και τεχνογνωσία που δεν υπάρχει στην Κύπρο. Είναι κυρίως εταιρείες τεχνολογίας και είναι κατά κύριο λόγο από χώρες όπως ο Λίβανος, το Ισραήλ. Και κάποιες από Ανατολική Ευρώπη είχαμε κάποιο ενδιαφέρον. Όμως έχουμε και από εταιρείες από το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή ενδιαφέρον υπάρχει από πολλές χώρες. Στο στάδιο των διερευνητικών επαφών και κοντά στην απόφαση για μεταφορά της έδρας του στην Κύπρο βρίσκονται, όπως είχε φέρει στο φως το Σίγμα προμηνών, 3 μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας από Λευκορωσία, Λίβανο και Ηνωμένες Πολιτείες. Σκοπός του σχεδίου, σύμφωνα με την Υπουργό, είναι η προσέλκυση εταιριών που θα προσθέτουν αξία στην οικονομία. Δραστηριοποιούνται εργοδοτώντας και κόσμον από την Κύπρο, διότι σίγουρα δεν μπορούν να αρκεστούν στον κόσμο ο οποίος θα έρθει εδώ να στήσει την εταιρεία και στα άτομα τα οποία θα μεταφέρουν. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών ταχείας δραστηριοποίησης εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν όλες οι εταιρείες στην επαφή τους με το κράτος. Η στήριξη των ενοικιαστών